Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι του allaboutorchids.gr. Για όσους είστε καινούργοι στην παρέα μας, είμαι η Αναστασία. Δεν ξέρω αν βλέπετε έτσι τη λάμψη αυτή της χαράς που έχω αυτή τη στιγμή, και δεν είναι επειδή αγόρασα ρούχα και παπούτσια μέσα στις εκπτώσεις, αλλά επειδή αγόρασα μία καινούργια ορχιδέα, ένα εντελώς διαφορετικό γένος από αυτά που μέχρι τώρα έχω στη συλλογή μου, και πραγματικά ανυπομονούσα να έρθει η μέρα να τραβήξω αυτό το βίντεο για να σας τη δείξω και για να ζηλέψετε. Είναι αυτή εδώ, και μη μου πείτε ότι δεν είναι πανέμορφη, έτσι, πρόκειται για μία ρίγχο στήλης γιγαντέα. Αυτή είναι μία αγορά από την Green Mall, δεν είναι διαφημιστικό το βίντεο, κανένα βίντεο δεν είναι διαφημιστικό από αυτά που κάνω και σας δείχνω φυτά, απλώς από κάπου τα αγοράζω, είναι από κάποιους Έλληνες ή ξένους προμηθευτές. Σε κάθε περίπτωση ενθουσιάστηκα πάρα πολύ όταν την είδα, είναι κάτι που το ήθελα, και το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πλέον στην επίσημη αγορά το θεωρώ πολύ σημαντικό, και ευχαριστούμε τους κυρίους στην Green Mall που αποφάσισαν έτσι να κάνουν αυτό το βήμα και να τη φέρουν, γιατί ξέρω ότι και οι Έλληνες προμηθευτές παίρνουν τα ρίσκα τους και έτσι πειραματίζονται σε ό,τι αφορά την αγορά με τα καινούργια γέννη, γιατί δεν ξέρουν πώς θα πάνε. Τέλος η παρένθεση. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που ήρθε αυτό το φυτό, και κυρίως είμαι ενθουσιασμένη και με το γεγονός ότι πρόκειται για ένα φυτό το οποίο προέρχεται από έναν καλλιεργητή, και βλέπετε εδώ τη φίρμα του, είναι η Flora Floralure, κάπως έτσι τέλος πάντων, δεν τα πάω καλά με τα ονόματα, απλώς είναι μια εταιρεία πάρα πολύ γνωστή, μια εταιρεία που την ξέρω καιρό, γιατί εξειδικεύεται κυρίως στα δεντρόβια, και πραγματικά μου έκανε εντύπωση που είδα μια ορχιδέα από αυτή την εταιρεία, γιατί την ήξερα κυρίως και μέσα στο site τους αν μπείτε, σαν εταιρεία που ασχολείται με τα δεντρόβια, με το ακατσούκι, ό,τι δεντρόβιο έχω είναι δικό τους, και πραγματικά αυτό με ενθουσίασε ακόμα περισσότερο, διότι πρόκειται για μια αξιόπιστη εταιρεία στο χώρο της καλλιέργειας. Είναι εξαιρετικά αρωματική, αλλά αυτά θα τα πούμε όλα στο τραπέζι όταν θα πάμε να σας την παρουσιάσω στη λεπτομέρεια. Έτσι, σε πρώτη φάση ήθελα λίγο να τα πούμε στην αρχή face to face, πριν μετακομίσω όλο το σύστημα εδώ, τις κάμερες και το φυτό, για να σας μεταφέρω αυτόν τον ενθουσιασμό μου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο site της Green Mall, το e-shop δηλαδή. Νομίζω ότι τα καινούργια φυτά θα έρθουν από Τρίτη, οπότε θα σας βάλω κάτω στην περιγραφή το link, αν είστε έτσι καινούργοι, για να μπείτε να τη δείτε. Πάμε λοιπόν να τη δούμε από πολύ κοντά στη λεπτομέρεια. Νομίζω έτσι που τη βλέπετε εδώ τώρα καλύτερα μπορείτε να καταλάβετε γιατί είμαι εξετρελαμένη με το φυτό αυτό, και φυσικά θα ξεκινήσω την περιγραφή μου από τα υπέροχα αυτά άνθη που αναπτύσσονται έτσι σε ταξιανθία. Τα ανθάκια της λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, είναι πάρα πολύ μικρά. Αν έτσι βάλω λίγο το δάχτυλό μου όσο μπορώ, γιατί πραγματικά δεν κουνιούνται, είναι έτσι σαν ένα κέρινο μπουκέτο, μόνο έτσι θα μπορούσα να τα περιγράψω. Η υφή τους είναι πάρα πολύ σκληρή, μοιάζει σαν να είναι φτιαγμένα από κερί, και τώρα δυστυχώς αυτά τα μαυράκια εδώ που βλέπετε είναι οι συνέπειες του κρύου, δεν είναι ότι καλύτερο να ψωνίζουμε αυτή την εποχή, γιατί τα φυτά είναι λίγο ταλαιπωρημένα λόγω των θερμοκρασιών. Όμως σας λέω ότι πραγματικά δεν μπορούσα να αντισταθώ σε αυτή την ομορφιά. Όσο μου το επιτρέπει έτσι εδώ η κάμερα, μπορείτε να δείτε ότι ο ανθοφόρος είναι πάρα πολύ χοντρός, έτσι μεταφέρει τους χυμούς, γιατί τα ανθάκια αυτά είναι αρκετά εδώ πάνω, δεν έχω κάτσει να τα μετρήσω, αλλά υποθέτω ότι είναι τουλάχιστον καμιά τριανταριά. Εδώ έτσι τα βλέπετε από την πίσω πλευρά, μου θυμίζουν έτσι τον τρόπο που αναπτύσσονται τα άνθη από βολβούς όπως ο Ιάκυνθος και το ζουμπούλι, ο τρόπος δηλαδή της ανάπτυξης μοιάζει πάρα πολύ, και φυσικά αυτή η κέρινη υφή που έχουν τα συγκεκριμένα άνθη. Στο βαθμό που μου το επιτρέπει το zoom της κάμερας, αν παρατηρήσετε εδώ το χείλος έτσι είναι ρίγωτο, όπως είναι ρίγωτα και τα φύλλα, θα τα δούμε αυτά στη λεπτομέρεια, και έτσι μέσα το κέντρο του άνθους
θυμίζει κάτι σαν έντομο, κάτι σαν μικρή φατσούλα. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο στις περισσότερες ορχιδές να θυμίζουν είτε κάποιο ζώο είτε κάποιο έντομο. Η συγκεκριμένη εδώ νομίζω ότι παραπέμπει πιο πολύ σε ντομάκι, έτσι σε μελισσούλα, μου θυμίζει έτσι λίγο και αρλεκίνο, όπως είναι έτσι τώρα λίγο καμένο εκεί το ανθάκι, σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ χαριτωμένη. Την εξαιρετική έτσι ομορφιά του άνθους θα έλεγα ότι συμπληρώνει το άρωμα, η ορχιδέα είναι εξαιρετικά αρωματική. Όσο περνάει η μέρα μυρίζει όλο και πιο έντονα, είναι άρωμα που διαχέεται στο χώρο, είναι έντονο ακόμα και τη νύχτα και αυτό το κάνει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα η αίσθηση του αρώματος θα έλεγα ότι είναι αυτή των εσπεριδοειδών, είναι έντονη, είναι περίεργη, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ίσως δεν είναι και ωραία, εμένα όμως μ' αρέσει, είναι έτσι, είναι ξινή, είναι δύσκολο να σας το περιγράψω, εντωμεταξύ μου θυμίζει και τη μυρωδιά κάποιας άλλης ορχιδέας, αλλά δυστυχώς έχω σπάσει το κεφάλι μου και δεν έχω καταφέρει να θυμηθώ που έχω ξαναμυρίσει αυτό το άρωμα, σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερο. Τώρα το όνομά της, γιγαντέα, παραπέμπει σε κάτι μεγάλο, σε ένα μεγάλο φυτό, βέβαια εδώ το έτσι από την εικόνα που έχετε μοιάζει με μια μικρή βάντα και όπως σας είπα στην αρχή δεν πρόκειται για βάντα, είναι ένα ξεχωριστό γένος. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το φυτό στην πορεία του και με τα χρόνια μεγαλώνει, απλώς τουλάχιστον όπως λέει η θεωρία η ανάπτυξή του είναι αργή συγκριτικά με μια ορχιδέα τύπου Βάντα. Αν παρατηρήσετε έτσι τώρα τα φύλλα της είναι πολύ όμορφα, πολύ ιδιαίτερα ανοιχτό πράσινο χρώμα με αυτή τη ρίγα εδώ, την ψηλή και πιο ανοιχτόχρωμη σε σχέση με το μέρος αυτό εδώ που είναι πιο σκούρο. Είναι πάρα πολύ σκληρά τα φύλλα αυτά, πάρα πολύ ιδιαίτερα και φυσικά διαφέρουν από τα φύλλα της Βάντας που γνωρίζουμε. Αισθητικά τα βρίσκω έτσι πιο όμορφα και αυτό που με γοητεύει εμένα προσωπικά είναι έτσι η ύπαρξη αυτής της ρίγας μέσα στο φύλλο. Το γεγονός ότι έχουμε έτσι αρκετά παχιά φύλλα σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φυτό που σίγουρα αποθηκεύει νερό στη φυλλική επιφάνεια. Θα δούμε τώρα το ριζικό της σύστημα, το οποίο ήδη βλέπετε από αυτή την εικόνα ότι είναι αρκετά ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά το πάχος έτσι της κάθε ρίζας. Παρατηρήστε εδώ τι συμβαίνει και θα σας τη δείξω και όσο μπορώ και πως είναι μέσα στη γλάστρα. Επίσης οι ρίζες έχουν έτσι αυτό το χαρακτηριστικό σαγρέ σε ό,τι αφορά την υφή εδώ της επιφάνειας και αυτό εντάξει εδώ που βλέπετε είναι άλκη, δεν είναι τίποτα το προβληματικό ή το ανησυχητικό. Εδώ βλέπετε έτσι και μία αερόριζα από την πίσω πλευρά, δέστε τι πόσο χοντρουλή είναι και αρκετά ιδιαίτερη. Και πάμε να δούμε τώρα τις ρίζες μέσα στη γλάστρα. Βλέπετε αυτό που σας είπα πόσο πραγματικά χοντρές είναι, έτσι πολύ μεγάλες, πολύ ιδιαίτερες ρίζες, διαφέρουν αρκετά από αυτό που έχουμε συνηθίσει σαν εικόνα συγκριτικά πάντα με μια κοινή βάντα. Εδώ βλέπετε και το όνομά της, έτσι. Και επίσης το χρώμα της, τώρα αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει. Πάρα πολύ βαρύ φυτό και νομίζω το βάρος έχει να κάνει και με τα φύλλα αλλά και με το μέγεθος των ριζών που είναι έτσι χοντρές. Σίγουρα είναι ένα φυτό που κρατάει πάρα πολύ νερό όπως σας είπα και στη φυλλική επιφάνεια και μέσα στο ριζικό σύστημα. Οι ρίζες είναι εξαιρετικές, τώρα η άλγη που υπάρχει εδώ δεν με ανησυχεί καθόλου. Τώρα αν εσείς βέβαια προβληματίζεστε με αυτή την εικόνα του μαύρου που βλέπετε εδώ μέσα σε αυτή τη γλάστρα, εγώ δεν προβληματίζομαι γιατί ξέρω ότι πρόκειται για το πολύ ιδιαίτερο υπόστρωμα στο οποίο είναι φυτεμένη αυτή και θα σας το μαρτυρήσω αμέσως τώρα ή μάλλον θα σας το αποκαλύψω. Εδώ νομίζω ότι μπορείτε να δείτε ολοκάθαρα σε τι είναι φυτεμένη και δεν είναι τίποτε άλλο αλλά κάρβουνο. Το κάρβουνο έτσι για όσοι είστε καινούργοι στο χόμπι είναι ένα από τα βασικά υποστρώματα που χρησιμοποιούμε στην καλλιέργεια συγκεκριμένων φυτών.
είτε μόνο του είτε συμπληρωματικά. Αυτή εδώ τώρα είναι αμυγός σε κάρβουνο και η επιλογή έτσι του αρχικού καλλιεργητή του, προμηθευτή, σε ό,τι αφορά αυτό το υπόστρωμα, μας λέει ένα και μόνο πράγμα, ότι θέλουμε ένα υπόστρωμα που να αερίζεται εξαιρετικά και να στεγνώνει σχετικά γρήγορα. Εγώ σε πρώτη φάση δεν πρόκειται να την πειράξω από αυτό το υπόστρωμα, έτσι το πολύ αυτό που θα κάνω είναι ίσως να ανοίξω κάποια στιγμή τρύπες σε αυτή τη γλάστρα για να αερίζεται το φυτό ακόμα καλύτερα. Σε αυτή τη φάση όμως και το γεγονός ότι δεν είναι η κατάλληλη εποχή συνηγορεί προς αυτή την επιλογή μου, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αλλάζω το υπόστρωμα σε ένα φυτό το οποίο έχει συνηθίσει εδώ, διότι τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά. Αν χρειαστεί κάποια στιγμή να τη μεταφυτεύσω, ίσως επιλέξω και εγώ ακριβώς αυτό το ίδιο υπόστρωμα που έχει επιλέξει και ο αρχικός παραγωγός. Κάποια στιγμή θα σας κάνω ένα βίντεο σχετικά με τη χρήση του κάρβουνου στην καλλιέργεια της ορχιδέας, διότι σαν υλικό έχει κάποιες ιδιότητες οι οποίες είναι και χρήσιμες αλλά και ωφέλιμες σε πάρα πολλά φυτά. Η ριγχοστήλης είναι μια ορχιδέα θερμή, μοιάζει δηλαδή στις απαιτήσεις της σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες με την γνωστή σας φαλένοψης, όμως η θεωρία λέει ότι είναι και ανεκτική σε θερμοκρασίες λίγο πιο χαμηλές, σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται για μια κρυόφιλη ορχιδέα. Αν έτσι τώρα αποφασίσετε να τη βάλετε στη συλλογή σας, νομίζω ότι δεν θα σας παιδέψει και πάρα πολύ. Το μέγεθός της το βρίσκω σε αυτή τη φάση εξαιρετικό, συγκριτικά με τις τεράστιες βάντες. Επίσης παρατήρησα και θα σας το δείξω τώρα από κοντά, ότι το φυτό αυτό έχει ξανανθίσει στο παρελθόν. Είναι μια ορχιδέα που δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μας δώσει λουλούδια. Αλλά για μένα το ότι έχει ανθίσει στο παρελθόν είναι σημαντικό, διότι αυτό μου λέει ότι είναι ένα παραγωγικό φυτό. Εδώ ακριβώς βλέπετε έτσι τα υπολείμματα, ότι έμεινε από προηγούμενους ανθοφόρους, και αυτό είναι κάτι που θέλω να σας πω να το αναζητάτε στα φυτά σας, ειδικά στις βάντες, διότι είναι μία ένδειξη ότι έχετε να κάνετε με ένα παραγωγικό φυτό. Συνοψίζω λοιπόν για αυτή τη γκούκλα, για αυτό το νέο μέλος στη συλλογή μου. Ριγχοστήλης γιγαντέα, όχι τόσο γιγάντια αυτή τη στιγμή, όχι τόσο μεγάλη. Τώρα αν γίνει πολύ μεγάλη αργότερα και δεν χωράει στο σπίτι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Εξαιρετικό άνθος, αρωματικό, πάντα το άρωμα και η αίσθηση είναι θέμα προσωπικού γούστου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σε κάθε περίπτωση αυτό που κρατάτε είναι ότι το άρωμα είναι έντονο, ξεκινάει έτσι να μυρίζει ελαφρά και όσο περνά η μέρα και προχωράμε προς το βράδυ, το άρωμά του γίνεται ακόμα πιο έντονο. Η υφή των λουλουδιών είναι κέρινη, αναπτύσσονται έτσι σε αυτή την όμορφη ταξιανθία και φαντάζεστε ότι όσο μεγαλώνει το φυτό αυτό και είναι σε θέση να δώσει περισσότερους ανθοφόρους, τόσο πιο εντυπωσιακό θα είναι, και αν αυτή μάλιστα είναι και μεγαλύτερη σε μήκος με πιο πολλά άνθη. Το φύλλωμά του μου αρέσει πάρα πολύ, έχει και αυτό ενδιαφέρον για όσο καιρό δεν θα είναι με λουλούδια και θα είναι πράσινο. Το καλό με αυτή και ο λόγος που την επέλεξα είναι ότι δεν είναι πολύ απαιτητική στο φως, τουλάχιστον πάντα στη θεωρία, συγκριτικά με τις βάντες, αν και πρόκειται για διαφορετικό γένος όπως σας είπα, αλλά σε κάθε περίπτωση έτσι λίγο μοιάζουνε στην εικόνα. Υπόστρωμα τώρα που θα διασφαλίσει τον εξαιρετικό αερισμό του ριζικού συστήματος και υποθέτω από το μέγεθος αυτής της ρίζας ότι εάν ποτίζουμε το φυτό πάρα πολύ καλά, αρκετή ώρα δηλαδή να μουλιάσει για να αποθηκεύσουν οι ρίζες αρκετό νερό και να φτάσει φυσικά αυτό και στη φυλική επιφάνεια, το φυτό αυτό ειδικά μέσα στο χειμώνα δεν θα χρειάζεται και πάρα πολύ συχνό πότισμα. Το τι θα συμβεί το καλοκαίρι θα το δούμε στην πορεία.
Λοιπόν, σας αφήνω έτσι με ένα κοντινό από αυτά τα υπέροχα άνθη. Μακάρι να μπορούσατε και να τα μυρίσετε. Νομίζω ότι από Τρίτη στην Green Mall θα μπορέσετε να τη βρείτε αν θέλετε να τη βάλετε στη συλλογή σας. Εγώ θέλω να σας πω ότι σκέφτομαι σοβαρά να πάρω και δεύτερη με κάποιο άλλο χρώμα, αλλά αυτή τη φορά θα είμαι λίγο πιο υπομονετική και όχι τόσο βιαστική, γιατί ο καιρός έτσι λίγο δεν βοηθάει για τις αγορές. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να περνάτε καλά, θα τα πούμε τώρα με νέο βίντεο σε 2-3 μέρες και αν σας άρεσε αυτό, τα γνωστά, κάντε like και subscribe στο κανάλι πατώντας την καμπανούλα κάτω δεξιά για να παίρνετε ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Γεια!